Ιδιαίτερα ανήσυχοι είναι οι κάτοικοι του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου λόγω της συνεχιζόμενης έντονης δυσοσμίας. Μετά τις καταγγελίες δημοτών, πραγματοποιήσαμε και 9 αυτοψία σε γειτονιές του Κορδελιού. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, η δυσοσμία ήταν έντονη. Χρόνια είναι αυτό που τραβάμε, ρε παιδιά, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Μοκοπάει, όχι μυρίζει, βρωμοκοπάει, δεν μπορούμε να ανοίξουμε παράθυρα. Πολύ μυρίζει, πάρα πολύ. Έντονη δυσοσμία σε αυτή τη μορφή, ναι, είναι κάτι ανησυχητικό. Φοβάμαι ότι κάποιο χημικό αέριο από εκεί προέρχεται και. Ναι, υπάρχει, ένα φόβο υπάρχει. Ναι. Οι κάτοικοι εκφράζουν τα παράπονά τους για ενοχλήσεις στα μάτια και τσούξιμο στο λαιμό. Με την άνοδο της θερμοκρασίας δεν αντέχουμε να κλείνουμε τα παράθυρα των σπιτιών μας. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, μας δήλωσαν οι κάτοικοι. Τι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει, εντάξει, αλλά τι να κάνουμε. Περιγράψτε μου λίγο, τι βιώνετε στις καθημερινά. Καθημερινά από τις 4 και μετά τα ξημερώματα έχουμε πολλή μυρωδιά. Ανυπόφορη. Ανυπόφορη, ναι. Ανησυχείτε για τα παιδιά, τι δεν κάνουμε. Δεν ανησυχούμε, τι λέτε, αλλά ό,τι και να γίνει, τίποτα δεν γίνεται. Α, 8 χρόνια έχουμε θέμα εδώ. Αλλά λύση δεν έχει, δεν υπάρχει. Μεγάλο το πρόβλημα. Ειδικά το βράδυ, πετρέλαιο, βενζίνη, δεν ξέρω, κάτι μυρίζει πολύ βαριά. Ναι, είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, κυρίως στις πρωινές ώρες εμφανίζεται. Είναι έντονη η δυσοσμία, δημιουργεί προβλήματα αναπνευστικά σε πάρα πολλά, ιδιαίτερα στα νεαρά παιδιά. Έχω δύο παιδιά τα οποία καθημερινώς μου το διαμαρτύρονται σχεδόν. Αλλά και εμείς οι μεγαλύτεροι νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κοιμηθούμε με ανοιχτά παράθυρα τώρα που είναι και καλοκαίρι. Και όντως υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό. Δεν ανησυχώ. Πρωί-πρωί ανοίγω το παράθυρο, λοιπόν, το κλείνω και κάθομαι μέσα. Δεν μπορώ. Τι να έχουμε. Να φωνάξω, να στηρίξω, να κάνω τι. Μ' ακούει κανένας. Κανένας δεν ακούει, παιδιά. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να κάνουμε, δεν ακούει κανένας τίποτα. Τελείωσε. Προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή της δυσοσμίας, διεξήχθη έρευνα από το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και τα Ελληνικά Πετρέλαια. Η έρευνα που αφορούσε τον προσδιορισμό μερκαπτανών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης διεξήχθη από τις 29 Μαΐου 2017 έως 29 Μαΐου 2019. Τα τελικά αποτελέσματα της δημοσιεύθηκαν το Μάιο του 2019 και απεδείχθη ότι η δυσοσμία οφείλεται κυρίως στις μερκαπτάνες που εκλείονται από τη μονάδα αφυδάτωσης της λάσπης των ελληνικών πετρελαίων, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό του Κορδελιού και στην ανοιχτή μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου. Το σοβαρό αυτό πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ειδικότερα της δυσοσμίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη ταλανίζει εδώ και χρόνια τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές. Εντός Μαΐου αναμένεται να επισκεφθεί Διαπαραδοσιακή Επιτροπή του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ για να διαπιστωθεί αν γίνονται οι τεχνικές εργασίες ώστε να εξαλειφθούν οι πηγές οσμών. Οι εργασίες αφορούν την κάλυψη δεξαμενών ελαιοδιαχωριστή με πλωτά υπερσύγχρονα καλύματα, κάλυψη μονάδας προεπεξεργασίας ελαιοδιαχωριστή με σταθερά καλύματα νέας γενιάς και επεξεργασία αέριας φάσης με συστήματα τεχνολογικής αιχμής όπως βιόφιλτρα, ειδικοί απορροφητές και μονάδα ανάκτησης.